Με λάθος του Ραβούση τελικά διόρθωσε την κατάσταση. Το έσχασε, έγινε και ένα φάουλ από τον Κώστα Παπαγιάννου. Η ΑΕΚ με τον Αρδίζογλου τώρα. Τον κόβει ο Παπαγιάννου, παίρνει την μπάλα. Περιμένει κάποιο συμπαίκτη του. Διώχνει ο Ραβούσης, παίρνει ο Σπυρίδωνας, δίνει στον Αλμπάντη. Αλμπάντης έχει την μπάλα, την πετάει στον κενό χώρο, φεύγει ο Σταυρίδης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιδηρόπουλου. Στο δεύτερο λεπτό με τον γκολ αυτό του Σταυρίδη σε εφηδιασμό. Πάμε μέσα στην περιοχή. Και ο Παπαγιάννου στο κόρνερ. Διώχνει πάλι ο Παφλωράδος. Γίνεται αντεπίθεση με τον Λάζο. Ο Λάζος που δίνει στο Σταυρίδη. Ο Σταυρίδης θέλει να γύρει στον Κώστα Παπαγιάννου. Αυτός ξαναδίνει στον Λάζο. Γίνεται ο δεύτερος εφηδιασμός του Άρη. Ο Λάζος σε καλή θέση θα κάνει το σουτ. Διώχνει ο Σιδηρόπουλος σε πολύ καλή θέση και καινή σχεδόν η αιστεία της ΑΕΚ. Ο Κώστας Παπαγιάννου χάνει μια μοναδική ευκαιρία για το 2-0. Πολλοί κόσμοι στην περιοχή του Παφλωράτου. Δράμπης και πάλι στο τείχος. Χτυπιέται το φάουλ και ο Σκρέκης που είναι μέσα στην μικρή περιοχή ισοφαρίζει στο 38. Ο τελευταίος στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πάντα 1-1 το σκορ. Φεύγει ο Αρδίζογλου σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια και θα γυρίσει, θα κάνει μια πολύ ωραία σέντρα. Πετάγει το Βάγνερ από πολύ κοντά, καθοδεί κεφαλιά 2-1 στο 51.